Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, όλα τα συνδικάτα και οι δύο ομοσπονδίες, η ΟΜΗΛΕ, η ΟΦΕ, τα πρωτοβάθμια σωματεία, μαζί και οι κοινωνικοί φορείς, βρισκόμαστε εδώ απέναντι σε μια πολιτική η οποία θέλει να πουλήσει το μετοχικό κεφάλαιο των δύο λιμανιών, θέλει να ξεπουλήσει τα λιμάνια και αυτό γίνεται με ενέργειες πέρα και έξω από νομιμότητα και με πολιτικές πράξεις οι οποίες είναι τελείως έολες. Αυτό θα έχει δυσμενείς συνέπειες, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, την οποία η μοίρα τους, εάν γίνει αυτό, θα έχουν τη μοίρα των εργαζόμενων στην Κόσκο που γνωρίσαμε και το καλοκαίρι, αλλά θα παραδοθούν κρίσιμοι τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η ακτοπλοεία και η σύνδεση με τα νησιά, το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο σε έναν ξένο μονοπωλιακό όμιλο. Ακόμα και αυτή καθεαυτή η δημόσια αρχή, την οποία περιέχουν τα δύο μεγάλα λιμάνια, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.